αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους Αγίους, με τη μνήμη του να τιμάται σήμερα και να συνοδεύεται από εκατοντάδες φανουρόπιτες από τις νοικοκυρές. Να μας βοηθάει, να μας προστατεύει, να μας φανερώνει ό,τι ζητάμε. Και έκανα εχθές μια μεγάλη ευχή, γιατί κάπου μπήκε ο γιος μου. Ναι, και λέω, Άγιε Φανούριέ μου, φανέρωσε να βδω το γιο μου στην πατρίδα, τον είδα. Άσε από τις φανουρόπιτες, πάνω από 1000 φανουρόπιτες. Είχα ένα τάσιμο και μου κάνει το θέλημά μου. Κάντε πίτα πολύ. Όποτε και να πω κάτι θα γίνει. Θέλετε Άγιε Φανούριέ, φανέρωσέ. Φανέρωσέ μου, δεν θα σου κάνω την πίτα σου. Πολύ θαυματουργός ο Άγιος Φανούριος. Ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο, βοηθάμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε και μας βοηθάει η χάρη του. Και φέτος χιλιάδες πιστοί άναψαν ένα κερί στη χάρη του Αγίου Φανουρίου με την εκκλησία στην περιοχή της Αλικαρνάσου να φορά τα γιορτινά της. Είναι μεγάλη χάρη του Αγίου Φανουρίου, τα θαύματα του είναι πολλά και όλος ο κόσμος τρέχει να προσευχηθεί. Ο αγαπημένος μας και μας κάνει πάρα πολλά. Ό,τι έχω τάξει μου έχει κάνει το χατήρι. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Από μικρός πήγαινα στον Άγιο Φανούριο στο Βαλσαμόνερο, αν είσαι στον Άγιο. Στα βορίζα. Είναι πολύ όμορφο το Παναγύρι, βλέπεις τον κόσμο. Και σήμερα έχω και τα γενέθλια του γιού μου, σαν τέτοια μέρα γεννήθηκε ο γιος μου. Και έρχομαι κάθε χρόνο και κάνω τη φανουρόπιτα και βλέπω ότι τα θαύματα είναι πολλά. Είχα τάξει πριν γεννήσω το παιδί, είχα τάξει το παιδί στον Άγιο Φανούριο και γέννησα εκείνη την ημέρα. Είχα δύσκολη γέννα και όμως τα κατάφερα. Αγαπητός Άγιος για μας όλους. Είναι αυτό το γραφικότατο εκκλησάκι το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα βράχο. Ανακαλύφθηκε μέσα στο βράχο αυτόν μετά από όραμα το οποίο υπήρχε σε κάποιον ο οποίος βρισκόταν στη Χρυσοπηγή. Πιστοί φανέρωσαν και φέτος την πίστη του στον Άγιο Φανούριο, ο οποίος θεωρείται ο κατεξοχήν Άγιος που μπορεί να βοηθήσει στην ανέβρεση χαμένου αντικειμένου, καθώς όπως συνηθίζεται, γυναίκες όταν χάσουν κάτι επικαλούνται τη βοήθεια του Αγίου. Παρακαλώ και εύχομαι ο Άγιος Φανούριος να μας φανερώνει πράγματα που καμιά φορά μπορεί να είναι και φτελούς αξίας, όσο και είμαστε συνδεδεμένοι συναισθηματικά μαζί τους, αλλά να μας φανερώσει όχι αφανή και κρυμμένα αντικείμενα, αλλά το σωστό δρόμο να απορθούμε στη ζωή μας. Το έχουμε ανάγκη σήμερα, όλοι οι νεοέλληνες, να ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού πορευόμαστε και πώς πορευόμαστε. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά ο Άγιος Φανούριος να μας ευλογεί και να μας αγιάζει όλους μας. Ο Άγιος Φανούριος έγινε γνωστός από την τυχαία ανέβρεση της εικόνας του μεταξύ 1355 και 1369 στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια ένα σκαφών στο νότιο μέρος των παλαιών τείχων της πόλης, οπότε βρέθηκε ένας αρχαίος χριστιανικός ναός με καταστραμμένες εικόνες και μια καλώς διατηρημένη εικόνα που απεικόνιζε ένα νεαρό στρατιωτικό, ο οποίος κρατούσε σταυρό και λαμπάδα αναμένη, ενώ ολόγυρα της εικόνας ήταν ζωγραφισμένες 12 παραστάσεις με τα μαρτύρια που υπέφερε ο Άγιος.